Σαν συνδικάτο, είχαμε στηρίξει τις κινητοποιήσεις της λαϊκής εισπύρωσης και των υπολείπων φορέων. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Θα σχετικά πρόσφατα με τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει για το παραλιακό μέτωπο της Καλαμαριάς, είχαμε βοηθήσει και εκεί πέρα ενημερώνοντας συναδέρφους μας που εργάζονται και μέουν στα επισητιστικά καταστήματα στην Καλαμαριά. Κάτι αντίστοιχο θα κάνουμε και εδώ πέρα για τη Χαριλάου. Είναι ολοφάνερο ότι η επίθεση που δεχόμαστε στα εργασιακά μας δικαιώματα, στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, στο ωράριο, τώρα με τον πρόσφατο νόμο που εμείς λέμε ότι θα μείνει στα χαρτιά, που καταργεί ουσιαστικά το οκτάωρο, έρχεται χέρι-χέρι με οποιαδήποτε καταστολή, οποιαδήποτε απόφαση παίρνουν κυβερνήσεις και δήμοι για να μην υπάρξουν νοσοκομεία, να μην υπάρξουν σχολεία, να μην υπάρξουν ελεύθεροι χώροι και αναψυχής. Σε αυτό εδώ πέρα το εργατικό, συνδικαλιστικό, το ταξικό κίνημα θα δώσει την κατάλληλη απάντηση. Είναι στο χέρι όλων μας να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ο συγκεκριμένος χώρος να αποδοθεί και να γίνει σχολείο και βεβαίως όσο το δυνατόν περισσότεροι χώροι πολιτισμού και αναψυχής να μπορέσουν να δοθούν στο λαό της Θεσσαλονίκης. Θα είμαστε πλάι στη λαϊκή συσπήρωση, στα δίκαια αιτήματά της. Ονομάζομαι Κώστας Τουλής, είμαι πρόεδρος του 30ου ΓΕΛ, του Συλλόγου Γονέων του 30ου ΓΕΛ στη Θεσσαλονίκη. Είναι το σχολείο που βρίσκεται στη Γεναδίου, απέναντι από την αλυσίδα, πολύ κοντά στο χώρο που, για το χώρο που συζητάμε. Εδώ και 2 δεκαετίες υπάρχει νηπιαγωγείο στην οδό της Τόμου που στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα. Είναι ένα νηπιαγωγείο που εδώ και δεκαετίες έπρεπε να έχει φύγει. Ο χώρος που συζητάμε, που είναι στην Αλεξάνδρου Σταύρου, που είναι στα 100 μέτρα από το υπάρχον νηπιαγωγείο, όχι μόνο είναι κατάλληλος για να γίνει καινούριο σχολείο, αλλά μπορεί για να φιλοξενήσει ήδη ένα απαράδεκτο σχολείο όπως μπορεί να χαρακτηριστεί ένα ισόγειο κατάστημα. Αυτό είναι ένα μικρό παράδειγμα για αυτά που μας φέρνουν οι κυβερνήσεις και μας φέρνουν και οι δημοτικές αρχές μέχρι στιγμής στην Θεσσαλονίκη. Θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα, είναι άλλο ένα παράδειγμα. Μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής ήταν το 12ο Δημοτικό. Με πολύ μεγάλη ευκολία, ο τότε Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, μαζί με τους Δημοτικούς Συμβούλους τους, ένας εκ των οποίων είναι και ο σημερινός Δήμαρχος, έκλεισε το σχολείο. Το έκλεισε το σχολείο εντελώς, μοίρασε τα παιδιά σε άλλα σχολεία, έτσι ώστε φύγανε αριστερά-δεξιά τα παιδιά, έτσι ώστε φόρτωσε ακόμα περισσότερο τα υπόλοιπα σχολεία με παιδιά και γίνανε τα τάξεις 26, 27 και παραπάνω. Όλα αυτά είναι ζητήματα που και τότε το αντιμετωπίσαμε και σήμερα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και θεωρώ ότι για να γίνει μια σωστή αντιμετώπιση πρέπει να γίνει μεγάλη σύνδεση με τους συλλόγους γονέων του κάθε σχολείου. Και όχι μόνο για το σχολείο τους, αλλά για το σύνολο της περιοχής τους. Εμείς, ας πούμε, σαν σύλλογος του 30ου, στηρίξαμε όλες τις κοινοποιήσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή. Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο σύλλογος του διπλανού, το έκανε και ο σύλλογος του διπλανού δημοτικού και ο σύλλογος του διπλανού γυμνασίου. Είναι ο μόνος τρόπος, κατά την άποψή μου, που μπορούν να μας καταλάβουν. Και πολύ εύκολα και πολύ σωστά, τουλάχιστον έτσι και αλλιώς, οι σύλλογοι γονέων από το Σεπτέμβριο ξεκινάνε και εκλογικές διαδικασίες, μπορούμε να μπούμε και να λύσουμε το ζήτημα, να βοηθήσουμε ώστε να λυθεί το ζήτημα της σχολικής στέγης.
που είναι ένα ζήτημα παμπάλαιο που το παλεύει εδώ και πολλά χρόνια η Ομοσπονδία Γονέων και Περιφέρειας και Δυτικής Μακεδονίας και η Ανώτατη Ομοσπονδία Γονέων με όλες τις δυνάμεις για να λυθεί αυτό το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να ξεκινήσω με το εξής παράδειγμα που συνέβη πριν 10 χρόνια. 10-11 χρόνια. Είχε αποχαρακτηριστεί πάλι το ίδιο οικόπεδο επί Δημαρχίας Παπαγεωργόπουλου. Με ενημέρωση πάλι της Λαϊκής Συσπήρωσης και το τονίζω γιατί δεν μαθαίνονται αυτά τα πράγματα. Μόνο αν υπάρχουν άνθρωποι εκεί μέσα και βγάζουν προς τα έξω στον κόσμο το τι συμβαίνει. Με ενημέρωση λοιπόν γίναν κινητοποιήσεις, μαζεύτηκε κόσμος και κοντά στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο μαζευτήκαμε 200 άτομα, γεμίσαμε τέλος πάντων το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτυχε να εκφράσω εγώ την άποψη του κόσμου εκεί, ζητώντας να ξαναχαρακτηριστεί, να προχωρήσει η απαλωτρίωση κλπ. Κλπ. Η δήλωση του Παπαγεωργόπουλου ήταν βρείτε λεφτά και κάντε το, κύριε, δεν σας απαγορεύει κανένας. Το 1 εκατομμύριο για να αποδοθεί στους ιδιοκτήτες, ούτως ώστε ο χώρος να έρθει και να γίνει νηπιαγωγείο, δεν βρέθηκε. Αλλά ψυχρά και ανελέητα, βρείτε λεφτά και κάντε το. Παρ' όλα αυτά λέω ότι με την παρέμβασή μας αποσύρθηκε εκείνη η απόφαση. Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα, τη σκητάλη την πήρε ο Ζέρβας και ξαναπάμε στα ίδια μέσω πανδημίας. Και πάλι αποχαρακτηρίζεται και πάλι πάει για οικοδοποίηση, για οικοδομή και οτιδήποτε άλλο. Τι καλούμαστε να κάνουμε. Υπήρξα γραμματέας του Συνδέσμου Κατοίκων Χαριλάου. Το είχαμε πρώτη στο ζήτημα και πολλές φορές παλέψαμε στη διάρκεια αυτή των 34 χρόνων τουλάχιστον να μην αποχαρακτηριστεί. Τώρα συνοικιώτες είμαστε σε ποιο σημείο. Πάει να αποχαρακτηριστεί και σε ένα μήνα, δεν ξέρω σε πόσο διάστημα, θα κλείσει αυτή η υπόθεση. Ας το πάρουμε όλοι υπόψη μας. Θα κλείσει και θα έχει σημείο επιστροφής. 34 χρόνια πολλοί παλέψαν γύρω από αυτό το ζήτημα. Πολλοί καταφέραμε να μην γίνει οικοδομή. Τώρα καθήκον μας είναι όπου ανήκουμε. Από το Σύνδεσμο Κατοίκων Χαριλάου που ναι μεν τη συμμετοχή του τη δήλωσε. Κάποιοι είναι μέλη. Όλοι οι σύλλογοι. Αθλητικοί φορείς. Όπου ανήκουμε ο καθένας. Ή αν δεν ανήκουμε και να ενταχτούμε κατά μία έννοια γιατί σε συλλόγους πρέπει να είμαστε. Αθλητικός φορέας λέγεται. Σύλλογος γονέων λέγεται. Κοινωνικός σύνδεσμος λέγεται. Οι κυρίοι ομενετοί όπως είπαν και οι συνάδελφοι εδώ πλέον δεν έχουμε ώρα να μην σκαλίσουμε, να μην κοιτάξουμε τι θα δημιουργήσουμε, ούτως ώστε ενωμένοι θα είναι μια επιτροπή να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά σε ό,τι κληθούμε. Από ό,τι δεν ξέρω τι μορφή θα πάρθει, αλλά πιθανόν να ιδρυθεί μια επιτροπή σκέψη, λέω τώρα, πιθανόν, αλλά να έχουμε το νου μας ανοιχτό στα καλέσματα, είτε υπογραφών, είτε συγκεντρώσεων, είτε παρεμβάσεων, είτε σκάλισμα στους χώρους που συμμετέχουμε, αθλητικούς φορείς, για παράδειγμα ως το σωματείο που δουλεύω, βεβαίως και είναι έτοιμο να πάρει απόφαση παράστασης. Δεν σημαίνει θεωρητική. Είναι κατανόηση του προβλήματος και απόφαση παράστασης. Ο καθένας μας λοιπόν καλείται να κάνει αυτό. Είναι κρίμα στο λαιμό, θα φαίνει το κρίμα στο λαιμό μας αν αφήσουμε να φύγουν τέτοια πράγματα. 34 χρόνια λοιπόν κρατήσαμε χαρακτηρισμένο το χώρο. Τώρα όχι μόνο αυτόν τον χώρο. Από εδώ και στο εξής με τη στάση μας και ένα χαρακτηριστεί χώρος και να γίνει επιτακτικά. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όχι μόνο να το πάμε 40 χρόνια έτσι, αλλά και να μην περάσει η απόφαση και γρήγορα να προχωρήσει η δημιουργία αυτού του χώρου σαν νηπιαγωγείου, πολιτιστικού χώρου, πάρκου κλπ. Ευχαριστώ πολύ και όλοι να κοιτάξουμε ενωμένοι να προχωρήσουμε. Να πούμε ότι θα συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις και εμείς να απλωθεί η κινητοποίηση για το μάζεμα των υπογραφών. Ήδη έχουμε δώσει δείγματα γραφής στο προηγούμενο διάστημα με τις κινητοποίησεις μας όπως είναι για τον ΟΑΣ, για την υγεία και όλα αυτά τα ζητήματα. Αλλά για το κορυφαίο αυτό ζήτημα για τα εγγόνια μας, για τα παιδιά μας κλπ. Είναι η συμβολή μας πιστεύω θα είναι σημαντική να συμβάλλουμε και εμείς σαν φορέας
συνταξιούχων ακριβώς, να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, άμεσα αποτελέσματα, γιατί κανείς δεν περισσεύει. Το καμπανάκι χτυπάει. Δεν έχουμε χρόνο. Όλοι οι συνταξιούχοι, εργαζόμενοι στα σωματιακές επιτροπές της γειτονιάς, όλο το πέμπτο διαμέρισμα θα πρέπει να είμαστε παρόντες άμεσα, να είμαστε παντός καιρού, να το πούμε δηλαδή, δεν μας πτωεί αυτή η κατάσταση με τη ζέστη και λοιπά, με τους καύσονες, να προσπαθήσουμε και θα το κάνουμε, να μαζέψουμε υπογραφές, να συμβάλλουμε πραγματικά να έχουμε αποτελέσματα ακριβώς και να μαζευτούμε σε ένα μήνα περίπου, να είμαστε πολυπληθέστεροι και να δώσουμε το στίγμα γραφής που θα σηματοδοτήσει, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστώ.